Θα φιλοξενήσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Μέχρι πρότινος, βουλή δεν υφίσταται προς το παρόν. Τον επίσης υποψήφιο θα τα πάρω με την τελευταία κοινοβουλευτική τάξη, όπως έμαθα ότι θα γίνει και η τηλεμαχία της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και τον απερχόμενο βουλευτή, πρώην βουλευτή μάλλον, και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Περιμένετε κάτι ουσιαστικό απόψε, κύριε Αυγενάκη? Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας ότι το κλίμα δεν έχει ζεσταθεί, ότι ο κόσμος δεν προσέχει, ο κόσμος ελάχιστα έχει ασχοληθεί. Δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι ο κόσμος πολύ σιωπηλά και ήρεμα καταρχήν εκφράζει την κούρασή του μέσα από τις επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Να θυμίσουμε ότι σε 7 μήνες είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Ένα. Και δεύτερον, ο κόσμος, αυτό που εισπράττει είναι ότι περισσότερο βλέπει το περιεχόμενο και λιγότερο τα συνθήματα. Και περισσότερο ψάχνει χαρακτήρες, ειλικρίνεια σε αυτά που λέει και πώς τα λέει ο καθένας από εμάς και κυρίως οι αρχηγοί. Και δευτερευόντως το πρόγραμμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι πρόγραμμα πήρε από τη ΔΕΘ, από τον κύριο Τσίπρα, και έλεγε τα πάντα στους πάντες, χάριζε τα πάντα στους πάντες και κάθε άλλο παρά αυτό ήρθε. Ένα τρίτο μνημόνιο, σκληρότατο, και βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά συγκρατημένος και προκατηλημένος σε ό,τι αφορά τα προγράμματα. Ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξουν συνεργασίες εξ ανάγκης για να υπάρχει κυβέρνηση σταθερότητας και αναζητά σημεία επαφής μεταξύ των αρχηγών και μεταξύ των κομμάτων. Εγώ αυτό εισπράττω. Εσείς, κύριε Μιλιαράκη? Εγώ βλέπω ότι το σύστημα όλο με τους 220 ψήφους στη Βουλή έχει φέρει τον λαό σε μια σύγχυση, γιατί ταυτίστηκαν σε μια ιστορική στιγμή αντικρουόμενες θέσεις, απόψεις και μάλιστα μακρών διαδρομών, αν και υπήρξαν επιμέρους συνεργασίες κατά το παρελθόν. Και λόγω αυτής της απροσδόκητης κατάστασης, της σύμπτωσης δηλαδή όλων των πολιτικών δυνάμων που μέχρι τώρα αντιπολιτευόταν η μία την άλλη, έχει φέρει το λαό σε μια οπισθοχώρηση στο να εκτιμήσει τι συμβαίνει. Το τοπίο αυτό βεβαίως, αν είχε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπροστά του λαό, θα το είχε ξεκαθαρίσει ήδη. Αλλά ευτυχώς ακόμα ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος και κρίσιμος και θα μπορέσει να αντιληφθεί ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος, με εξαίρεση τις αντιμνημονικές δυνάμεις, τον οδηγεί σε απόκριμη κατάσταση. Και μόλις το ξεκαθαρίσει, βεβαίως θα τοποθετηθεί ευθέως. Κύριε Κεγκέρογλου, εσείς τι λέτε? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγχυση σε σημαντικό βαθμό και κυρίως έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι μέσα σε λίγο χρόνο είδαν να ανατρέπονται οι ελπίδες οι οποίες είχαν στήριξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Δεκέμβρη, το Γενάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα πολύ δελεαστικό πρόγραμμα. Ίσως το δελεαστικότερο πρόγραμμα της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό το πρόγραμμα σε μια περίοδο κρίσης επηρέασε και φυσικά οδήγησε στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανατροπή, όχι μόνο το ότι δεν έγιναν αυτές οι παροχές των 14 δις, αλλά και το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σε ένα μνημόνιο με φόρους 14 δις. Ένα μνημόνιο το οποίο δεν το είχε ανάγκη η χώρα. Και αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό, ότι τον Φεβρουάριο το μνημόνιο που προέκυψε τον Ιούλιο δεν ήταν αναγκαίο. Οδηγήθηκε εκεί λόγω της λαθεμένης στρατηγικής που ακολούθησε ο κ. Τσίπρας, της μη ξεκάθαρης θέσης, των ταλαντώσεων που έκανε. Ανάμεσα σε θέσεις αντικρουόμενες για το τι επιδίωκε. Πραγματικά λοιπόν ο πολίτης έχει από απόσταση σήμερα, και ιδιαίτερα αυτός που έχει απογοητευτεί από το ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθεί τα πράγματα και περιμένει να δει πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό το παρατηρώ στην μέχρι τώρα επαφή μου με τους πολίτες, και βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Μιλιαράκης προηγουμένως, λέει, μα αφού 220 τα ψηφίσατε είναι τελειωμένα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ψηφίσαμε τη Δανειακή Σύμβαση γιατί εκεί που οδήγησε την κατάσταση δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά να πάρουμε αυτό το δάνειο. Ψηφίσαμε το πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά εμείς δεν συμμετείχαμε ούτε στην επεξεργασία των μέτρων και ούτε και θα συμμετάσχουμε στην ψήφιση των μέτρων που θα ακολουθήσει Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Αγρότες, ασφαλιστικό, δημόσιοι υπάλληλοι, έρχονται μετά αυτά.
ούτε θα τα ψηφίσουμε, εάν δεν είναι αποτέλεσμα συνεννόησης και αφού προηγουμένως τεθεί θέμα επανεξέτασης με τους εταίρους. Δεν λέω τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση γιατί έχει ακυρωθεί, αλλά επανεξέταση της συμφωνίας σε ορισμένες πτυχές και κυρίως την υπερφορολόγηση. Αυτά όλα είναι συγκεκριμένα. Ήρθε και μια ψεύτικη λίστα στο διαδίκτυο που λέει ότι αυτοί όλοι έχουν λεφτά στο εξωτερικό, κάτι δισεκατομμύρια γράφει. Μια γελία υπόθεση, η οποία όμως έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο. Προηγουμένως μιλούσα με ένα πολύ φίλο μου από τις Μοίρες. Γιατί απόψε έχω με ομιλία το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, στις Μοίρες, στο πολυκέντρο του Δήμου στις 7.30 ώρα πριν το debate. Και μου λέει, είμαι στεναχωρημένος γιατί βλέπω τις λίστες με τα λεφτά που βγάλαν όξο, ενώ μου βάλατε capital control, ενώ εγώ δεν μπορώ να κάνω μια επένδυση. Ένας επιχειρηματίας από τις Μοίρες, φίλος μου, πολύ. Και είδα ο Μημαράκης έχει λεφτά έξω και είδα ο Α και ο Β. Πήρανε από το πόθεν έσχες τα χρήματα που έχει δηλώσει ο κάθε βουλευτής και είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες και λένε ότι αυτοί βγάλανε λεφτά στο εξωτερικό και μάλιστα λένε και τα ποσά. Και αυτό έχει περάσει πάρα πολύ τον απλό κόσμο. Χρησιμοποιείται βέβαια και από κάποιους ως προπαγάνδα, αλλά εγώ συστήνω σε όλους όσους αναφέρουν τα ονόματα, το δικό μου δεν αναφέρεται γιατί είναι μηδέν οι καταθέσεις μου πλέον και γι' αυτό το λόγο δεν αναφέρεται. Αν είχα κι εγώ που είχα πριν 3 χρόνια κάποια χρήματα, θα αναφερόταν και εμένα. Να βγούνε, γιατί ο κόσμος παραπλανάται και από τέτοια θέματα. Υπάρχει σύγχυση, εν πάση περιπτώσει. Άρα, κύριε και κύριο Γλυσσής, έχετε βάλει και κάποιες προϋποθέσεις ήδη για την επόμενη μέρα στα πλαίσια της όποιας μετεκλογικής συνεργασίας. Εμείς δεν λέμε συνεργασία στο τσουβάλι. Ούτε γενική και αόριστη, όπως λέει μια πολιτική δύναμη. Σεβαστό είναι, βέβαια, λέει το ποτάμι. Θα βρεθούν, λέει, μια 20 καλοί άνθρωποι. Τίμη και τα λοιπά και θα δώσουν λύση στη χώρα. Αυτό είναι προϋπόθεση να είναι και καλή και τίμη. Αλλά πρέπει να είναι και επί τη βάση ενός σχεδίου με συγκεκριμένους στόχους που το έχουμε ονομάσει εμείς Εθνική και Κοινωνική Συμφωνία. Αυτή την Εθνική και Κοινωνική Συμφωνία πρέπει να την πετύχουμε πρώτα οι πολιτικές δυνάμεις που θα έχουν μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και βέβαια να τη συζητήσουμε με τις παραγωγικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι στο πρώτο διάστημα, θεωρούμε ως ΠΑΣΟΚ, στο πρώτο διάστημα τουλάχιστον πρέπει να είναι και ο πρώτος και ο δεύτερος, όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι, πρέπει να είναι και ο πρώτος και ο δεύτερος. Στη συνεννόηση. Τώρα, εάν για κάποιους λόγους ο τρίτος, ο τέταρτος, ο δεύτερος είναι στη συνεννόηση, αλλά δεν θέλει να μπει στην κυβέρνηση ο ίδιος με κοινοβουλευτικά στελέχη και βάλει τεχνοκράτες ή οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι λεπτομέρειες, είναι δεύτερα θέματα. Αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, ο δικός χάρτης, ποια είναι τα βήματα. Πρώτον, επανεξέταση μαζί με τους εταίρους ορισμένων πτυχών του μνημονίου και δεύτερο, πώς προχωράμε στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που συμφωνούν τα περισσότερα κόμματα αλλά που στην πράξη το τορπιλίζουν στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και πώς συμφωνούμε και εφαρμόζουμε μια πολιτική οικονομικής ανάταξης που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας. Δεν γίνεται παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θέλει τη διακυβέρνηση της χώρας να μιλάει για θέσεις εργασίας και να έχει ανεβάσει βέβαια την ανεργία το προηγούμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι κατά 2%, αλλά να κλείνει επενδύσεις. Έχει αλλεργία με τον ιδιωτικό τομέα, έχει αλλεργία. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μπει στο τραπέζι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Θα τις βάλετε, αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Μετά, κύριε Μιλιάρη, μισό λεπτό. Για να κρατήσω μια σειρά, δεν αδικείται κανείς. Θέλω σε ό,τι πείτε στις παρατηρήσεις να λάβετε υπόψη σας το εξής, κύριε Αυγενάκη. Λέει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εγώ ακόμη και αν είμαι πρώτος δεν αποκλείω μια συζήτηση σε μια κυβέρνηση, ας είναι και ο Τσίπρας αρχής. Σωστός. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα λέει ο Ψευτράκος και σου λέει τώρα ο απλός πολίτης, καλά ο Ψευτράκος, αλλά να γίνει ακόμη και πρωθυπουργός αν είσαι πρώτος. Όλα μαζί λοιπόν. Εγώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά τον Αλέξη τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιδιαίτερα τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι εκτός αγοράς και είναι εκτός πραγματικότητας. Και το λέω αυτό γιατί. Πρώτον, διότι μέσα σε 7 μήνες οδηγούμαστε στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αγνοώντας πραγματικά τη ζημιά που προκαλεί στην οικονομία και την επιδείνωση της αστάθειας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι μεσούσης της καλοκαιρινής περίοδου κάναμε ένα άκρος διχαστικό δημοψήφισμα, το οποίο δεν χρειάζονταν πουθενά, όπως απεδείχθη τελικά, διότι το όχι έγινε ναι από τον ίδιο. Μια και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Από την άλλη, οδηγεί πάλι σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να κάνει καμία απολύτως προσπάθεια με την προηγούμενη Βουλή να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, πράγμα το οποίο θα γίνει με την επόμενη Βουλή, εκ των πραγμάτων και μετά τις εκλογές του 20 Σεπτέμβρη.
με αποτέλεσμα να αγνοεί τους κανόνες, τις συνθήκες της αγοράς και την αγωνία του μικροεπιχειρηματία να κρατήσει την επιχείρηση του όρθια μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου που του δίνει στο πρώτο χτύπημα με το δημοψήφισμα και να πάει στο δεύτερο χτύπημα τέλη Αυγούστου με τις εθνικές εκλογές, προκήρυξη εθνικές εκλογές, παρέτηση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Εκτός αγοράς, εκτός πραγματικότητας. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω στον Αλέξη τον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν χρησιμοποιεί έναν αντιθέσιμο με τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει καμία απολύτως προσπάθεια για να ενώσει. Απέναντίας, οι κουβέντες του, οι θέσεις του, τα συνθήματά του, ο λόγος ήταν, είναι άκρος διχαστικός και αυτό με τουλάχιστον με ανησυχεί. Γιατί είμαστε μία ηλικία και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η λέξη του παλιού και του νέου. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα αμέσως μετά γι' αυτό. Του ναι και του όχι, ένα ερώτημα και ένα δίλημα που δεν είχε περιεχόμενο, διότι απεδείχθη στη συνέχεια δύο μέρες μετά. Ή τότε που έλεγε το Γενάρη μνημονιακή, αντιμνημονιακή. Αντί για να τρέξει και να πιάσει το σφιγμό της κοινωνίας που λέει: παιδιά, συνοηθείτε. Βάλτε πλάτη. Ενώσετε δυνάμεις γιατί η χώρα καταραίει. Που αυτό λέει η πλειονότητα της κοινωνίας. Γλώσσα αυτό εισπράττει από τους πολίτες. Αντί αυτού, ξεκινάει από το Γενάρη με ένα άκρο διχαστικό μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Που βέβαια τώρα δεν κάνουμε κουβέντα γι' αυτό, διότι πλέον έχει συνταχθεί στους άκρους μνημονιακούς, τους μνημονιακότερους των μνημονιακών, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμένος. Έστω με το δημοψήφισμα διχάζει τον κόσμο, ακόμα υπάρχει ένταση σε χωριά που ακούστηκαν φράσεις γερμανοτσολιάδες, προδότες και κάτι. Και κουβέντες που ήταν έξω από την εποχή μας. Τις είχαμε αφήσει μακράν πίσω και τις επανήλθαν λόγω ενός αστείου, απαράδεκτου δημοψηφίσματος, ενός διλήμματος μετέφερε στην κοινωνία, που δεν το χρειαζόταν. Και δεν είχε και το ερώτημα, ένα καθαρό ερώτημα για να πάρει θέση πάνω σε αυτό. Και πάμε τώρα μεταξύ του νέου και του παλιού. Και ρωτώ, δηλαδή με συγχωρείτε, εγώ που είμαι μια ηλικία με τον Τσίπρα, έχω σχέση με το παλιό και εκείνος έχει σχέση με το καινούριο. Επειδή εγώ είμαι υπέρ του μικρότερου, ευέλικτου και αποδοτικού κράτους, ενώ εκείνος είναι άκρος κρατικιστής που θέλει ένα μεγάλο και ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα πιο μεγάλο κράτος. Είναι αλήθεια αυτός νέος, όταν η επιδίωξή του είναι να είμαστε όλοι ίσοι, να ξανανοίξουμε τις πόρτες στα πανεπιστήμια και να έχουμε τους ισόβιους φοιτητές. Βλέπε Κορονάκης, 22 χρόνια φοιτητής, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και παρακαλώ πολύ της χώρας μας και μάλιστα γραμματέας του κόμματος του και 10 χρόνια λιποτάχτης. Είναι αυτό το νέο που πρεσβεύει ο κύριος Τσίπρας. Λιποτάχτης. Είναι αυτό το νέο που πρεσβεύει ο κύριος Τσίπρας που επικαλείται διαρκώς και γιατί εμένα τους 40άριδες και κάτω από μένα και τους 20άριδες που δεν επιθυμούν αυτή την ισοπαίδωση όλων, που επιθυμούν την αριστεία, που θέλουν να παλέψουν, που θέλουν να επιδιώξουν το καλό, το καλύτερο, την πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα μέσω της μάθησης και μέσω της απόδοσης, να τους εντάσσεις στους παλιούς, στους σκουριασμένους και απέναντίας να αγκαλιάσεις, να ονοματίζεις νέο οποιοδήποτε αρέσεται στο να τροφοδοτείται, να τρώει από τα έτοιμα χωρίς να παράγει, χωρίς να στέγεται, χωρίς να δίνει μήνυμα δουλειά και παραγωγικότητα. Απαντήστε μου λοιπόν, με αυτό το ερώτημα άνθρωπο, λοιπόν, θα πάτε να συνεργαστείτε και του δίνετε ακόμη και την πρωθυπουργία. Πάμε λοιπόν. Με αυτόν τον άνθρωπο και με αυτό το κόμμα και με τα κόμματα τα οποία έχουν μίνιμουμ βάση συνεννόησης και το μίνιμουμ βάση συνεννόησης ποιο είναι, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, άρα και ευρώ. Η Ελλάδα πρέπει να κρατηθεί όρθια και να επέλθει το συντομότερο δυνατόν σταθερότητα στην οικονομία και βελτίωση των όρων του μνημονίου. Αυτά είναι τα μίνιμουμ σημεία συνεννόησης. Πάνω σε αυτά, εάν συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίσει όλα αυτά τα οποία που και που ακούμε να ακούγονται από στόματα υποτίθεται υπεύθυνα, δηλαδή ότι θα συνταχθεί με αντιμνημονιακές δυνάμεις, μα μνημονιακός είναι, ότι θα κάνει τα πάντα για να διαγράψει και να αρχίσει το μνημόνιο εκ νέου, μα αυτός το προχθές το υπέγραψε. 6 μήνες το διαπραγματευόταν, τα είχαμε και 17 ώρες δούλεψε για πρώτη φορά στη ζωή του και έχει να το λέει. Άρα λοιπόν όλα αυτά πιστεύω ότι είναι κουβέντες της προεκλογικής περίοδου. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει στη λογική της φιλοευρωπαϊκής, του προσανατολισμού, του συγκεκριμένου προσανατολισμού που λέει φιλοευρωπαϊκή πορεία, η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, η Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη, και ναι, κάνουμε προσπάθεια να διορθώσουμε μέσα από μια σταθερότητα που θα επιβάλλουμε, που θα επιφέρουμε καταρχήν στην Ελλάδα και μετέπειτα στις σχέσεις μας με τους εταίρους, να διορθώσουμε κακώς κείμενα μέρος της κακής συμφωνίας του τέτοιου μνημονίου, είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, ειδικά δε όταν Έλληνες πολίτες επιλέξουν κατά ένα ποσοστό ως καταλληλότερο κατά την κρίση του κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, για να πάει την Ελλάδα μπροστά. Εμείς έχουμε υποχρέωση, και κλείνω με αυτό και με συγχωρείτε να έχω πάρει παραπάνω χρόνο, και το λέμε δημόσια, το λέει ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, το λέμε και εμείς με κάθε αφορμή, όπως καλή ώρα μας δίνεται σήμερα να αφθώσουμε σε δημόσιο λόγο, ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Η επόμενη μέρα δεν θα φέρει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το Πασόκ βάζει όρους για μια τέτοια συνεργασία. Του συζητάτε? Προσέξτε, σε κάποιους όρους που έχει θέσει το Πασόκ, μας βρίσκει απόλυτο σύμφωνο. Το κάναμε ήδη, ας πούμε, για την φορολόγηση των αγροτών.
εμείς σε την προηγούμενη περίοδο διαφωνήσαμε και ορθώσαμε ανάστημα και λέμε, όπα, πού πας, έχεις καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έφερες μέσα στη συμφωνία. Και άσε λοιπόν να γίνεται συζήτηση. Και αλλά διότι και απ' έξω δεν είπαν, κύριε Αβγενάκη, άλλαξε το. Να θυμίσω όμως. Είναι και αυτό δηλαδή. Να θυμίσω όμως ότι την περίοδο την προηγούμενη που στο τιμόνι της χώρας βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ με τη Δημάρ για μια μικρή περίοδο και μετέπειτα φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία, πολλά από αυτά που προέβλεπε το δεύτερο μνημόνιο διορθώθηκαν στην πορεία και με την εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος, αλλά και με την εξέλιξη του κυβερνητικού έργου. Είναι γεγονός λοιπόν ότι έχουμε ή μπορούμε να έχουμε περιθώριο διορθώσεων, αλλά το οποίο θα έρχεται με την εξέλιξη του κυβερνητικού έργου και φυσικά με τη σταθερότητα, την πολυπόθητη και στο εσωτερικό μας, αλλά φυσικά και στις σχέσεις με τους εταίρους μας. Κύριε Μιλιαράκη, πέρα από τις παρατηρήσεις, θέλω αντιστοίχως και εσείς να απαντήσετε. Ακούω γκρόσο μόντο από χθες, από τον κύριο Λαφαζάνη ξεκίνησε αυτό, επιχειρηματολόγησε γιατί δεν ρίξατε εσείς την κυβέρνηση Τσίπρα. Καλά. Και είπε ότι η κυβέρνηση παρετήθηκε κτλ. Απλό είναι. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι απλό. Διότι προσπερνάτε κάτι. Μισό, θέλω να το απαντήσετε. Και θέλω να το απαντήσετε, να πείστε τον κόσμο ή να μην τον πείστε. Την κρίσιμη ψηφοφορία που Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στήριξαν, οι 25 που γίναν 32 βουλευτές, όχι μόνο δεν στήριξαν, έριξαν και τον πήχη κάτω από τους 120 που έλεγε ο κύριος Λαφαζής, 118. Με απλά νούμερα. Εσείς τι θέλατε δηλαδή, να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όταν του κάνετε κριτική σήμερα ότι είχε αγκαλιαστεί με τις μνημονιακές δυνάμεις? Αυτό δεν έκανε. Εγώ θα σου πω ότι ψήφισαν τότε και καλώς οι 30 τόσοι δεν ψήφισαν το σχετικό μνημόνιο. Γιατί εδώ επί τόση ώρα ακούω αυτή την αφήγηση και θα επιτρέψετε να σας πω γιατί κρατάω το ΦΕΚ. Τι έχει ψηφιστεί και τι δεν μπορεί να αλλάξει. Κατά πρώτο λόγο για πρώτη φορά μπαίνει ο ΕΜΟΣΟΥ, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Τον ρίξατε πάντως στον Τσίπρα. Δεν τον έριξε τον Τσίπρα κανένας, μόνος του έπεσε. Παρετήθηκε. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι έχει ψηφιστεί. Κρατάω το ΦΕΚ, τίποτα δεν είναι δικό μου. Σελίδα 1000. Για να δείτε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Τι έχει συμφωνηθεί, τι έχει υπογραφεί. Με μονομερή δήλωση ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, εάν το κρίνει, τη διακριτική του ευχέρεια με δικαίωμα αυτοσύμβασης, αλλάζει όλους τους όρους της σύμβασης. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει άλλα μέσα, να δημιουργήσει άλλα έσοδα, να αναλάβει η Ελλάδα άλλες υποχρεώσεις και να έχει ο ΕΜΟΣΟΥ άλλα δικαιώματα. Δηλαδή φυσικούς πόρους, αρχαιολογικούς πόρους, άλλα αεροδρόμια, τα πάντα. Δηλαδή όταν ένας εχθρός έχει να καταλάβει μια χώρα, θέλει τις υποδομές στα δίχτυα. Τα έχει ήδη ο ΕΜΟΣΟΥ ανά πάσα στιγμή στο δικό του δικαίωμα με μονομερή δήλωση. Και αυτό δεν ανατρέπεται με βάση το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Κύριε Μιλιαράκη, μου επιτρέψεις. Όχι, ένα λεπτό και εγώ δεν ξέρω. Θα κάνουμε διασταύρωση και μετά. Συγκληρωματικά θα σα ρωτήσω κάτι λόγω και τη ιδιότητά σα. Έτσι που όπω τα λέτε είναι. Είναι επαχθέστερο και καμία σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ. Και καμία σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ. Και καμία σχέση με τα ΙΠΕΔ. Εμείς δεν συμμετείχαμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εμείς ψηφίσαμε τη Δανειακή Σύμβαση και έμεσα, ουσιαστικά, επειδή τα έβαλε όλα σε ένα άρθρο, έμεσα ουσιαστικά αυτό. Έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσίπρας και κατηγορούσε το ΤΑΙΠΕΔ. Εγώ απαντώ το τι ψηφίστηκε και το τι έπρεπε να γίνει. Απαντήστε να και σε αυτό όμως, έχει καμία σχέση? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Φυσικά, γι' αυτό φύγαμε εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαμε και εντρήσαμε ένα νέο φορέα, ένα μέτωπο. Λοιπόν, και μάλιστα εκ πλαγίου περνάει και το αγγλικό δίκαιο. Γιατί περνάει, μην χάσουμε τον χρόνο, αν προκληθώ θα το αποδείξω. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στο μνημόνιο, το ΦΕΚ. Σύγεδα 2014. Δεσμεύονται. Δεσμεύονται δημοσιονομική πολιτική. Δεσμεύονται στα πάντα. Ακόμα ξέρετε τι δεσμεύονται. Δεν έχω τον χρόνο να το αναλύσω, ότι είναι 1000 σελίδες. Δεσμεύονται. Πρώτον, να καταργηθεί και ο προληπτικός έλεγχος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σελίδα 1019 του ΦΕΚ, οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία τον Οκτώβριο του 2015, μετά από ένα μήνα, για να καταργηθεί ο προληπτικός έλεγχος. Τι άλλο δεσμεύονται? Νόμοι που έχουν ήδη ψηφιστεί, ειδικά θέματα υγείας, καταργούνται. Ότι, και είναι ως προαπαιτούμενα, οι αρχές δεσμεύτηκαν. Τελείωσε, δεσμεύτηκαν, όχι θα δεσμευτούν, δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν προηγούμενους νόμους. Δηλαδή να επαναφέρουν τον νόμο 43, καταργεί τον νόμο 43-32 του 2015 και επανέρχεται ο 40-52 του 2012. Και δύο υπουργικές αποφάσεις του 2015, η υπαρθμόν 11-17 του 2015 και η υπαρθμόν
26-25, 8 Τετάρτου του Απριλίου του 2015, καταργούνται. Ρητός. Αν σας πω ότι έχουν δεσμευτεί, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ωραία. Οπότε εσείς τι λέτε για την επόμενη? Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Η χώρα και η κοινωνία οδηγείται ακριβώς σε απόκριμη κατάσταση. Και αν η λαϊκή ενότητα δεν πάρει το ρόλο τουλάχιστον του τρίτου κόμματος να είναι ένα ανάχωμα, θα έχουμε και πάλι εκλογές και πάλι νέες διαδικασίες. Ο κόσμος δεν μπορεί να άρει το βάρος που με στόχο τη στάση νομισματοκοπείο, θα σας πει κάποιος κύριε Μιλιαράκη που λέει και το σποτ. Δεν έχουν μελετήσει τίποτα αυτοί που το λένε και ούτε ξέρουν ακριβώς πώς ακριβώς το λένε. Το σποτάκι είναι διασκεδαστικό. Ναι, εγώ να το δεχτώ και ευρηματικό, ναι, αλλά λοιπόν, το ερώτημα της κοινωνίας είναι, αφού εσείς διαφωνείτε με όλους, τι μπορεί... προτείνετε δηλαδή? Να ξαναπάμε, ακούστε, να ξαναπάμε σε μία αλακάρτ κατάσταση 25 Ιανουαρίου, αφού δοκιμάστηκε και απέτυχε, να σας πει κάποιος. Ακούστε, δοκιμάσει από αυτούς που δεν θέλανε να το δοκιμάσουν και η πολιτική αναπτύχθηκε από αυτούς που δεν θέλανε να την κάνουν. Εδώ κρατάω για να σας δείξω. Αυτό είναι μια εργασία που έγινε και δεν έχει ακόμα επικοινωνιστεί. Ο Κώστας Αλαπαμπίτσας και ο Χάινερ Λοφλάσμπεκ με την νομική συνδρομή του Πέτρου του Μιλιαράκη. Είναι ένα πολυσέλιδο κείμενο με πάρα πολλά μέσα αν το δείτε εδώ δεν μπορεί ο κόσμος να το δει. Γραφήματα, απεικονίσεις κλπ. Με 400 περίπου παραπομπές, κορυφαίοι καθηγητές από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Έχουμε συμπράξει αυτό. Δεν λέω ότι είμαι ο κορυφαίος, απλώς έχω βοηθήσει και ωστόσο, εγώ. Το μεταβατικό στάδιο, πώς περνάς και από το εθνικό νόμισμα. Και άλλοι, άρα εθνικό νόμισμα. Σαφώς. Αυτό λέτε. Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει ανάκαμψη και ανάπτυξη μέσα από το ευρώ, έχει πλάνη και πλανημένη ηχθράν. Άρα έχετε μια εντελώς διαφορετική αφήγηση από όλους άλλους. Δεν πιστεύετε στο ευρώ. Κατά πρώτο λόγο, τώρα που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 χώρες και 10 νομίσματα. Έχει. 9 νομίσματα και το ευρώ. Εντάξει, κρίνετε την Ελλάδα με την Αγγλία, ας πούμε. Όχι, την Αγγλία την κρίνουμε με άλλες χώρες. Οι οποίες έχουν, ξέρετε, αυτή τη στιγμή το λέμα της Βουλγαρίας που λένε για την υποτίμηση πόσο είναι αντί του ευρώ. Ξέρετε όμως ότι η Ρουμανία τώρα με τους πρόσφυγες είπε ότι αφού μου ζητάτε να. Ακούστε, ναι. Ως Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρω μέρος σε υποχρεώσεις, δώστε μου και δικαιώματα όπως είναι η συνθήκη Σέγγεν και το ευρώ. Το ξέρετε, το ακούσατε αυτό. Ναι, άρα... Όχι, δώσε μου χρήματα. Αυτό δεν είναι έτερον και κάτερον το άλλο. Λοιπόν, εδώ εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη γύρω από την ανατροπή της παρούσης κατάστασης. Απλώς να επικοινωνηθεί με το λαό, να κατανοήσει ο λαός σιγά σιγά και να αφομοιώσει ακριβώς τι προτείνουμε και να αντιληφθεί τι τον περιμένει. Έχω μια ερώτηση για να πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω και με τους τρεις και πιο θεματικά. Άρα, κύριε Μιλιαράκη, θα σας ρωτήσει ένας ψηφοφόρος που, όπως είπε ο κύριος Αυγενέξης και ο κύριος Γκεγκέρογλου, πίστεψε σε αυτό στις 25 Ιανουαρίου και ψήφισε μέχρι και από τη Νέα Δημοκρατία μετακινήθηκαν ψηφοφόροι. Αυτό δεν είναι μυστικό. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Θέλετε να μας πείτε ότι 7 μήνες μετά ανακαλύψατε όλοι εσείς της Λαϊκής Ενότητας ότι ο Τσίπρας είναι άλλος άνθρωπος από αυτόν που ήταν στις 25 Ιανουαρίου και μέχρι τον Αύγουστο μαζί σας? Το ανακάλυψε όλος ο ελληνικός λαός, δεν το ανακάλυψε κανένας από τη Λαϊκή Ενότητα. Άλλα είπε και άλλα έκανε. Εντάξει, γι' αυτό φύγαμε. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορούμε να συνεπάρχουμε με κάποιον που άλλα λέει και άλλα πράττει. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Έπαιξε ρόλο. Πέτρο, έπαιξε ρόλο. Εκτιμάς ότι πέρυσι έγινε μια προσπάθεια συνδιαλλαγής με κάποια κέντρα στην Αμερική και συμμετείχε στην συνάντηση του κόμμου, στο κόμμο, λες η Μπίλτερμπεργκ και τα λοιπά. Τέτοια συνωμοσία, τη συνωμοσία και τα λοιπά δεν την δέχομαι, όχι, όχι. Αυτά είναι, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά, όπως είπες προηγουμένως και εσύ με τα χρήματα που βγάζουν έξω, ναι, ναι. Δεν θέλω να περιφέρουν τέτοια, όχι. Απλώς έγινε μια διαδικασία τέτοια που, να πω κάτι τώρα πρώτη φορά στον αέρα. Θα το πείτε. Λοιπόν, ας το πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, μετά τις ευρωεκλογές, ο Χουντής δεν εξελέγει ευρωβουλευτής. Ορίστηκε λοιπόν να είναι ο διαπραγματευτής για τη διαδικασία του χρέους. Επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε λοιπόν ο Χουντής? Άρχισε λοιπόν να έχει συμβούλους διάφορους. Ξέρω, ήταν και κάποιοι πρέσβεις και κάποιοι πρέσβεις επιτιμή, οικονομολόγοι κλπ. Μεταξύ των νομικών που κάλεσε, δεν ξέρω ποιους άλλους μπορεί να κάλεσε, κάλεσε και εμένα. Του πήγα λοιπόν κείμενα κάπου 150 σελίδες πριν τη συνάντηση και καμιά 42 μετά τη συνάντηση. Δηλαδή γύρω από το θέμα διαπραγμάτευσης του χρέους. Και ήξερα εγώ ότι ο Χουντής ο Νίκος, τέος ευρωβουλευτής, κάναμε και προσωπική συνάντηση βέβαια μια μισή ώρα, δύο ώρες. Ελάτε γρήγορα γιατί πάμε στο διάλειμμα. Όχι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα σου πω. Και ξέρω λοιπόν ότι είναι ο διαπραγματευτής του χρέους. Βλέπω λοιπόν ότι γίνεται κυβέρνηση με υπουργό επί ευρωπαϊκών θεμάτων του Χουντή, λέω ο ad hoc διαπραγματευτής. Και προκύπτει ο Βαρουφάκης. Πιστεύω ότι ούτε η επεξεργασία του οικονομικού προγράμματος υπό τον Μιλιώτο Γιάννη
ήταν μπροστά στο Βαρουφάκι για να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εκπονηθεί. Αυτό δεν είναι ευθύνη κανενός μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ευθύνη της ηγεσίας, ευθύνη, όπως λέει και ο Γρέζος, της κυβέρνησης του Μαξίμου. Για ποιο λόγο αυτές όλες οι επεξεργασίες δεν λάβανε χώρα? Εγώ οφείλω να καταθέσω ένα γεγονός, δεν μπορώ να διαψευστεί και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να βγάλω και κανένα συμπέρασμα. Πάμε σε γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε. Ράδιο 984. Και 40. Βεβαίως πρέπει να πω ότι στο στούντιο είναι η κυρία Βιεννάκης, Γκεγκέρογλου και Μιλιαράκης και θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναφιλοξενήσουμε αμυγώς θεματικά πια. Όμως σήμερα κάνουμε έτσι μια πρώτη. Έχετε τρεις διακριτές. Οι δύο έχουν μια επιλογή, ο ένας έχει μια άλλη επιλογή, αυτό φάνηκε. Θέλω να ρωτήσω όμως και τους τρεις, γιατί έχω ακούσει και τους τρεις πολιτικούς φορείς να συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ανεξάρτητα από το διαχωρισμό, μνημόνια, αντιμνημόνια. Ότι η χώρα χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ποιες προτεραιότητες πρέπει να έχει αυτό το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης από τις 21 και μετά, δηλαδή πώς πρέπει να γραφτεί κατά τη γνώμη σας, διότι αυτό αφορά μέσα και την Κρήτη όπως αντιλαμβάνεστε, και αν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα τα κόμματα, πέρα από το να δώσουν λόγο στην κοινωνία, στους κοινωνικούς φορείς, παραγωγικές τάξεις, να στοχοθετήσουν άξονες. Ακούω, ας πούμε, πρωτογενής τομέας, τουρισμός. Ωραία. Θα πείτε όμως πέρα από αυτό, τι μοντέλο πρέπει να έχει ο πρωτογενής τομέας? Τι μοντέλο θέλουμε να έχει ο τουρισμός? Το διώχνετε π.χ. το all inclusive, δεν το θέλετε καθόλου? Λέω παράδειγμα. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο από εσάς, κύριε Αυγενάκη, ρωτώντας σας, χρειάζεται η χώρα? Και δώστε μας και μερικούς, δεν μπορείτε να αναλύσετε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Δώστε μας μερικούς άξονες, κατά τη γνώμη σας. Προσέξτε, θα ξεκινήσω με ένα σφάλμα που έκανε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη περίοδο, αλλά ας αναφερθώ και σε επικεντρωθώ στο τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε για το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μιλήσει ο Βασίλης ο Γέρογλου. Είναι ότι ως κυβέρνηση ταυτίστηκε η πολιτική σε ένα μεγάλο βαθμό με τους κανόνες και τους όρους του μνημονίου. Ενώ θα έπρεπε οι όροι του μνημονίου του δεύτερου να είναι κομμάτι μιας εθνικής στρατηγικής και όχι η εθνική στρατηγική, η στρατηγική που ακολουθούσε η κυβέρνηση για 2,5 χρόνια να είναι απολύτως ταυτισμένη με το δεύτερο μνημόνιο για τους όρους του. Που σημαίνει τι? Στο τρίτο λοιπόν μνημόνιο και η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές 20 Σεπτεμβρίου πρέπει και επιβάλλεται πλέον κυβέρνηση συνεργασίας που ελπίδα μας είναι να είναι μια ευρύτατης συνεργασίας, άρα ισχυρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Να υπάρξει μια εθνική στρατηγική που δεν θα είναι ταυτισμένη μόνο με τους όρους του σκληρότατου τρίτου μνημονίου, αλλά που όμως εμπεριέχει και μερικά κομβικής σημασίας ζητήματα, όπως αυτά που περιγράψατε, και που θα είναι αποτέλεσμα της συνεννόησης των κομμάτων τα οποία θα κληθούν να συγκυβερνήσουν και να λάβουν τις ευθύνες την επόμενη δύσκολη περίοδο. Άρα, σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι αυτό που έχει συμφωνηθεί και που δεν ψηφίστηκε μετά το βέτο που έθεσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και σιγά σιγά άρχισαν να ψηλίζουν και κάποιοι μονομένα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αν εφαρμοστεί, αυτομάτως ισοπεδώνει, καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα αλλά και όλα τα επαγγέλματα που κινούνται γύρω από αυτόν και γύρω από τους αγρότες ή τους κτηνοτρόφους. Η φορολόγηση είναι εξοντοτική, ισοπεδωτική, καταστροφική. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση πλέον, όχι μόνο μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ ημών, αλλά μεταξύ των κομμάτων που θα βρεθούν την επόμενη μέρα στο ίδιο τραπέζι και θα πούνε ότι ελάτε εδώ, βάζουμε πλάτη, εφόσον έχουμε μια μήνυμη βάση εννόησης που είπα λίγο πριν, να δούμε τώρα επιμέρους βασικά ζητήματα της οικονομίας, πώς τα συναντάμε, πώς τα προχωρούμε και πώς κινούμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται μια βαθιά, ειλικρινή και γήινη στήριξη, όχι θεωρητική. Η εποχή των κρατικοδίαιτων αγροτών και κτηνοτρόφων έχει τελειώσει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και άμεση εφαρμογή με τη στήριξη, όπως είπα και πριν, της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής, με ευρύτερη κοινωνική στήριξη, κατ' επέκταση και με την ευρύτερη στήριξη πολιτών της υπαίθρου που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Με κουβέντες ότι θα σας χαρίσω ή θα σας διαγράψω ή θα σας δώσω ή θα σας σβήσω, δεν γίνεται πολιτική.
Και όταν συζητάμε για εθνική στρατηγική, να ακριβολογούμε. Γιατί έχει ξεφτύσει και αυτή η κουβέντα, μιας έχει γίνει η κατάχρηση αυτού του όρου σε προηγούμενους χρόνους. Όπως για την αγορά την ίδια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ή να ζητούμε ή να ελπίζουμε σε εξέλιξη της αγοράς όταν συνεχίζεται να υπάρχει capital control. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις, και το στιγμιακή περιοχή, που αδυνατούν να εισάγουν πρώτες ύλες για να παράξουν και στη συνέχεια να συνεχίσουν να λειτουργούν. Έχουμε πληθώρα έργων τα οποία έχουν σταματήσει, αναφέρομαι στον τομέα της ευθύνης μου, έργων τα οποία είχαν αρχικά ενταχθεί για να χρηματοδοτούν από το ΕΣΠΑ, και το ΕΣΠΑ μένει, στο ΕΣΠΑ μένουν αναπορρόφητα εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι κάποιοι πολιτικοί προϊστάμενοι μέχρι πρώτος, δηλαδή κύριο Σταθάκη και κύριο Σπίρτη, έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι άνθρωποι, ασχολήθηκαν με οτιδήποτε άλλο πλην αυτού. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται μεθοδικότητα και συνεννόηση. Να ξέρουμε και να βάλουμε κάτω με μια καθαρή κουβέντα και ανοιχτή κουβέντα. Διότι πλέον οι πολίτες εκτιμώ ότι έχουν οριμάσει και εκείνοι μέσα από τις απανωτέρες εκλογικές διαδικασίες, μέσα από μια βαθιά απογοήτευση που ένιωσαν ειδικά μετά το τελευταίο. Μετά την τελευταία πλειοδοσία ελπίδας που έγινε από διαστόματος Τσίπρα και Καμένου, ότι θα έλυναν και θα έσαιναν τα πάντα και θα χάριζαν τους πάντες τα πάντα, ένφια, τα πάντα, τελικά τίποτα από αυτό είναι συνέβη. Έχουμε ένα τρίτο σκληρότατο μνημόνιο, το οποίο αν δεν το χειριστούμε με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα όλο το πολιτικό σύστημα, είμαι βέβαιος ότι θα είναι και ένα χτύπημα ισοπεδωτικό για την ελληνική κοινωνία. Θα πούμε, εκτός να απαντήσουμε πολύ γρήγορα σε ένα μήνυμα ακροατή που είναι προς εσάς. Λέει, στις προϋποθέσεις για τη συνεννόηση που έθεσε ο κύριος Αυγενάκης, δεν τον άκουσα να μιλάει για τη διόρθωση και επίσπευση της δικαιοσύνης όπως το έχουν κάνει Πασόκ, Δημάρ, Ποτάμι κτλ. Αυτό δεν χρειάζεται. Σαφέστατα. Καταρχήν δεν συζητάμε για απόδοση δικαιοσύνης όταν κάνεις, ας πούμε, μια φύγεση και κάνεις μια μήνυση και αυτή εκδικάζεται μετά από 3, 4, 5, 7 και 8 χρόνια. Δεν συζητάμε για δικαιοσύνη όταν, για παράδειγμα, περιπτώσεις όπως η Λίστα Λαγκάρτ που έχει πολύ συζητηθεί και που έχει εξαγγελθεί και που ήταν, αν θέλετε, και σημαία του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ότι τάχα μου, η αδιάφορη, η φοβερή και η τρομερή που κάθε άλλο παρά πλέον αυτό το επιχείρημα στέκει, έχει ισοπεδωθεί αυτό το σύνθημα που είχε, τέλος πάντων, αυτό το επιχείρημα που είχε την προηγούμενη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ περί της ηθικής αριστεράς, έχει εξαφανιστεί, έχει εξανεμιστεί. Πρέπει να επανέλθει, αλλά κυρίως επαναλαμβάνουμε σοβαρότητα ένα επίσης ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε βάλει και το προσπερνούμε διαρκώς, είναι η πολυνομία, που εκεί σκοντάφτει και η επιχειρηματικότητα. Είμαι σε ένα τραπέζι προημερών και είναι επαγγελματίες, μου λέει, ξέρετε τι θέλουμε εμείς από εσάς. Δεν θέλουμε να μας χαρίσετε, θέλουμε να μας διευκολύνετε το χώρο να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν εγώ για να πάρω μια άδεια να χτίσω ένα ξενοδοχείο, μου λέει κάποιος, ή να χτίσω, ξέρω εγώ, να επεκτείνω την εγκατάστασή μου, κάνει 6, 7, 8 μήνες, 2 χρόνια, 3 χρόνια, έχω φύγει εκτός εποχής. Την ίδια στιγμή που σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, ανταγωνιστικότητες, αυτό τελειώνει σε 1 και 2 και 3 εβδομάδες, σε ελάχιστες εβδομάδες. Ελάτε, κύριε Μιλιαράκη. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να είμαστε έτσι μέσα στα πράγματα. Παραγωγική ανασυγκρότηση θέλει χρήμα. Χρήμα μέσα στο μηχανισμό του ευρωσυστήματος δεν μπορεί να έχουμε. Επίσης, παραγωγική ανασυγκρότηση θέλει σταθερό και ανάλογο και ποιηκές αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα. Μέσα στο ευρώ δεν μπορεί να το έχουμε. Αυτή τη στιγμή το φορολογικό σύστημα καταδυναστεύει κάθε παραγωγική δραστηριότητα και αποτρέπει κάθε επενδυτή να έρθει στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα, βέβαια, και όπως ελέγχθηκε το θέμα της δικαιοσύνης, βέβαια, και αυτό μετρά πάρα πολύ, ειδικά στους επιχειρηματίες, να επιλύονται γρήγορα οι εκκρεμότητες. Αν και μπορεί να υπάρχει και ένα ζήτημα. Και στον απλό πολίτη, Πέτρο. Ναι, σύμφωνοι, αλλά μπορεί όμως ένας επιχειρηματίας σε αυτό να πάει και στη διαιτησία, οπότε εντάξει. Δηλαδή μπορεί να γίνει τέτοιες συμφωνίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ούτε το πλαίσιο το νομισματικό, ούτε το φορολογικό επιτρέπουν την ανασυγκρότηση στην παραγωγή της χώρας. Ακριβώς γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι, παγιδευμένοι δηλαδή, στο ευρωσύστημα. Πρέπει να πούμε ότι μέσα στο ευρωσύστημα δεν υπάρχει νομισματική ένωση, κατ' ουσίαν υπάρχει συμφωνία μετάκτητων ισοτιμιών. Γιατί δεν υπάρχει νομισματική ένωση? Γιατί υπάρχει ανισόμερη ανάπτυξη του καπιταλισμού και των χωρών, διαφορετικό επίπεδο κατακεφαλήν εισοδήματος σε κάθε χώρα, διαφορετικά επιτόκια. Και κάτι άλλο, ότι πρέπει να βρούμε τρόπο δανεισμού από τα συστήματα που μας δανείζουν. Με το τι ισχύει τελικά, αλλά πρέπει να σου πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δανείζει με 0,05% και μας δάνεισε με 3,6%. Δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια επακτούς χρέους εξαιτίας και μόνο των επιτοκίων. Επίσης πρέπει να δούμε ότι είναι ένα νόμισμα το ευρώ, το οποίο δεν επιτρέπει σε μια χώρα να αναπτύξει εύκολα εξαγωγική δραστηριότητα που αφορά την Ελλάδα, όπως είναι ο τουρισμός, τα γεωργικά προϊόντα. Συνεπώς, μιλάμε επί ασφαλμένης προϋποθέσεως, αν θέλουμε να δούμε παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα στο ευρωσύστημα. Αυτή είναι η πάγια τοποθέτησή μου. Συνεπώς,
για να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση κατά τομείς, θα πρέπει να δούμε την αλλαγή του νομίσματος στη χώρα. Άρα λέτε έξω από την Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό είναι σαφές. Γιατί οι χώρες που είναι, ακούστε, και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μερικές συνθήκες οι οποίες ακριβώς φωτογραφίζουν αυτό που λέμε και να πούμε ευρωσύστημα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Προφανώς και το ξέρετε ως νομικός. Δεν σημαίνει για όσους μας ακούν αυτή την ώρα ότι αν αλλάξει νόμισμα, ότι διαγράφεται τα χρέη της χώρας. Να απαντήσω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα άλλο νόμισμα. Διαγράφησαν όλες τις υποχρεώσεις της χώρας μας, άρα επέκταση και όλα αυτά. Δευτέρη, δεν είναι καθόλου έτσι. Και να σου πω για ποιο λόγο δεν είναι έτσι. Αυτό λέμε. Όχι. Μετατρέπεται, όχι, πρόσεξε. Η Ελλάδα δανείστηκε ευρώ, όντας μέσα στο ευρωσύστημα, δηλαδή εισπράττει φόρους ευρώ και αποδίδει τη χρέη σε ευρώ. Εκείνοι που νομίζουν ότι όταν βγούμε από το ευρωσύστημα θα πληρώσουμε τα χρέη σε ευρώ, κάνουν μεγάλο λάθος. Λοιπόν. Το ξέρουν πολύ καλά οι εταίροι μας αυτό. Δραχμούλες θα πάρουν. Έτσι, αλλά λοιπόν. Σε ισοτιμία. Ναι, για παράδειγμα, ισοτιμία, πρόσεξε, Βασίλη, τα ξέρω καλά αυτά τα θέματα. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα. Γι' αυτό ερώτηση κάνω. Ναι, σήμερα, ναι. Ωραία. Το ίδιο το ευρώ τους τελευταίους τρεις μήνες έχει υποτιμηθεί 30%. Από το 1,6 έντι του δολαρίου πήγε στο 1,1. Πήγε να δει σήμερα πόσο είναι. Επίσης, για παράδειγμα, το λέβα της Βουλγαρίας έντι του ευρώ είναι 1,6. Λοιπόν, να σταματήσει και αυτή η σπέκουλα ότι μπαίνοντας σε ένα εθνικό νόμισμα θα έχουν 80% υποτίμηση. Μάλιστα, μου αρέσει που κάποιοι λένε 70%. Ούτε 69, ούτε 71. Όλα αυτά μου μοιάζουν με αυτό που είπες προηγουμένως με τα χρήματα του εξωτερικού που βγάζουν οι Έλληνες. Ακούστε, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και δεν μπορούμε να τα περιφέρουμε έτσι χωρίς τεκμηρίως και βαθιά γνώση των συστημάτων. Κρατήστε το. Να θυμίσω κύριε, κάτι. Πολύ γρήγορα όμως για να μην αδικήσω τον κύριο Κεγέρογλου, πρέπει να κλείσουμε. Όταν κάποιοι πολίτες τέλος πάντων άκουσαν τράπεζες που τότε πουλούσαν δάνεια σε ελβετικά φράγκα και πήραν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, κάποια στιγμή το ελβετικό φράγκο άλλαξε, ακρίβηνε τον αντάλλο. Δεν σημαίνει που δεν είναι και το ακούνε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει, αλλά δεν βρήκαμε την κατάλληλη λύση στην προηγούμενη περίοδο. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν σημαίνει που δεν είναι επειδή. Άλλαξε το νόμισμα συμπεριφορά ότι διαγράφησε το χρέος. Αυτό το λέω για τη χώρα. Όχι. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Όχι. Επ' αυτού που είπε, συγγνώμη. Όχι. Είναι ένα παράδειγμα. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πιο υγιεινό. Όχι, είναι ιδιωτική σύμβαση. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Είναι ένα παράδειγμα που είναι πιο οικείο. Ναι, στον καταναλωτή, ναι. Στον ιδιώτη, στο δανειζόμενο για δικιά του χρήση, που κάπως έτσι είναι και η σχέση δανειζόμενο με δανειστή της χώρας με τα υπόλοιπα κατοικημένα που τροφοδοτήσει. Μια κουβέντα. Μα είναι σοβαρό αυτό που βλέπετε τώρα. Επειδή άμεσα δεν βγαίνουμε από την Ευρωζώνη. Περίμενε, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε ουδέμια σχέση έχει με το νομικό καθεστώς μεταξύ διακρατικών σχέσεων. Διέπονται από ιδιωτικές συμβάσεις και οι διακρατικές σχέσεις διέπονται από άλλο δίκαιο. Όχι, να το ολοκληρώσω. Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά, μην τα βγάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τα κράτη, είναι η συνθήκη της Βιέννης. Ένα. Δύο. Όταν μια χώρα δανείζεται σε ένα νόμισμα Α και μετά μετατρέπεται σε Β, πρέπει να υπάρχει ρήτρα συναλλάγματος. Στις δανειακές συμβάσεις δεν υπάρχει ρήτρα συναλλάγματος όταν αναλλαχθεί το νόμισμα θα υπάρχει χρέος ευρώ. Μαγεία και Παύλα. Κύριε και κύριε, όλα τα κόμματα. Πείτε μου τώρα εσείς. Ο κύριος Μιλιαρέξης είπε: εγώ λέω ναι, ένα εθνικό σχέδιο, αλλά με άλλο νόμισμα. Και αυτά που πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Γιατί είναι το καλύτερο πεδίο με το καλύτερο βιωτικό επίπεδο σήμερα στον κόσμο. Και αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να βγούνε, να βγούμε, για τους δικούς τους λόγους. Όλοι μιλάνε για την προτεραιότητα της παραγωγικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης. Και πράγματι είναι προϋπόθεση. Ακόμα και αν βγεις κάποτε ή αν διαλύσει η Ευρωζώνη κάποτε, πρέπει να έχεις περάσει σε ένα αυτοδύναμο αναπτυξιακό πλαίσιο. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αλλεργία με τις ιδιωτικές επενδύσεις, έχει αλλεργία με τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει το κράτος από μόνο του. Απ' την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία ή πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει στην αγορά και στο τι μπορεί να κάνει μόνη της. Λέμε λοιπόν, βάζουμε κάτω και αυτά που έχουν να κάνουν με το δημόσιο και αυτά που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τομέα. Με μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις για το κράτος, μπορούμε να πάμε μπροστά σε ένα εθνικό παραγωγικό σχέδιο. Να πάμε τη συνεργασία του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα όραμα ακόμα για την Κρήτη, δεν το έχουμε πετύχει. Να προχωρήσουμε σε παραγωγή νέου πλούτου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά όμως στις 21. Πρέπει να είναι μέσα στην Εθνική και Κοινωνική Συμφωνία. Γι' αυτό λέμε. Εμείς προτείνουμε την άμεση συνεννόηση για να καθορίσουμε τον οδικό χάρτη της επόμενης μέρας
στη βάση αυτή είναι το κυρίαρχο θέμα. Εθνική και παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν παραχθεί νέος πλούτος, τα περιοριστικά μέτρα του μνημονίου θα έχουν ισοπεδώσει τα πάντα σε 10 μήνες. Έλεγα από χαρακτηριστικά προηγουμένως, θα έχουν ταυτίσει την Ευρώπη με τους φόρους. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο κύριος Τσίπρας φόρτωσε τον ιδιωτικό τομέα, τους πολίτες, τον αγροτικό τομέα με τους φόρους για να μην αγγίξει τις σκοτεινές πλευρές του κράτους, τις οποίες νομίζει ότι είναι θεματοφύλακας. Μα δεν θα αντέξει ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε λύση στις 21 του μήνα, ψήφο βεβαίως από τον πολίτη, ο οποίος πρέπει να επιβάλλει μια τέτοια συνεργασία, αλλά με συγκεκριμένο πλαίσιο, όχι καμιά 15 καλοί άνθρωποι που θα βρεθούν μόνο, συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα βγάλει τη χώρα γρήγορα από το νέο αδιέξοδο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά με την εφαρμογή μόνο των περιοριστικών μέτρων που έχουν συνομολογηθεί από τον κύριο Τσίπρα και έχουν προταθεί από τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα τελματωθεί η κατάσταση. Και προβλέπω σε 10 μήνες, όχι παραπάνω. Λύση λοιπόν στις 21, συνεννόηση, εθνική και παραγωγική συγκρότηση. Λέει εδώ ένας κύριε Γιώργλου, ο ακροατής απευθυνόμενος σε εσάς. Για εσάς είναι το ίδιο, σας άκουσα λέει προηγουμένως που είπατε, και ο πρώτος και ο δεύτερος θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα σχήμα συνεργατικό, ανεξάρτητα αν είναι στην κυβέρνηση. Είναι το ίδιο λέει για το Βασίλη και Γιώργλου, δηλαδή για το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, είπα προηγουμένως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πρέπει να βάλουμε μπροστά την οικονομική ανάταξη της χώρας στη βάση του αναπτυξιακού και παραγωγικού σχεδίου, μαζί με τη δημιουργία ενός βιώσιμου κοινωνικού κράτους. Έχουμε τις προϋποθέσεις, έστω εν μέρη, που είπε ο κ. Μιλιαράκης ότι χρειάζονται. Το ΕΣΠΑ, 20 δις, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το λεγόμενο πακέτο Juncker που δεν είναι τίποτα άλλο παρά προκαταβολές, πριν δηλαδή η κατάσταση, η ποσοτική χαλάρωση. Όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν εάν έχουμε συνεννόηση για τους στόχους. Και μόνο έτσι θα μπορεί να περπατήσει η κατάσταση. Αλλιώς, όχι μόνο τέταρτο, δεν θα υπάρξει τίποτα μετά από 10 μήνες. Λέει εδώ άλλος ακροατής για εσάς, κύριε Μιλιαράκη. Είπατε ότι ευκταίο είναι να είστε τρίτη πολιτική δύναμη. Βέβαια. Εάν είστε τρίτη πολιτική δύναμη και είναι τέτοιοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί που χρειάζεστε για να σχηματιστεί κυβέρνηση, τι θα κάνατε? Θα οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές? Δεν θα δώσουμε βέβαια σε κανένα το δικαίωμα να εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές. Φυσικά. Θα είναι το ανάκομα αν υπάρχει συμφωνία, που δεν τη βλέπω ότι είναι συμφωνία ούτε τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί θα πάρουν την πλειοψηφία μεταξύ τους τα μνημονιακά κόμματα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν θα επιτρέψουμε μνημονιακές πολιτικές σε καμία περίπτωση. Εμείς θέλουμε το ηθικό πλεονέκτημα όταν μετά από λίγο θα έχει ξεσπάσει η κρίση, και γι' αυτό κατεβαίνω στο λαό να πω τη δική μου προσωπική άποψη μέσα από το φορέα στον οποίο εντάχθηκα. Θα έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα όταν θα είναι σε απόκριμη κατάσταση η χώρα και ο λαός θα ταλανίζεται, ότι εμείς ειδοποιήσαμε για τα δυνατά τα οποία επέρχονται. Και καλούμε το λαό να το συνειδητοποιήσει εγκαίρως. Μάλιστα. Και αντιστοίχως, κύριε Γιαννάκη. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Να ακούσετε. Να ακούσετε. Να πέσει στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τάζει αντίρροπα μέτρα και κολοκύθια. Ναι, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το ερώτημα είναι το κόμμα του κ. Λαφαζάνη. Δεν είναι του κ. Λαφαζάνη. Εντάξει, ήταν ένα σύστημα. Δίκη συντομία στο λεγόμενο. Λαϊκή ενότητα. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το εκλογικά, αν είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, όσο το άτομο. Ναι, αν συμφωνήσει μόλις σε μια αντιμνημονιακή πολιτική, σε όλους. Ναι, πόσο αντιμνημονιακό μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, όταν ο ίδιος έχει υπογράψει το τρίτο μνημόνιο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Έχει υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Να συμφωνήσουμε την καταγγελία της σύμβασης. Είναι κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, που έλεγε στη δεύτερη του μένα άρθρο να το καταργήσει. Όχι, δεν είναι. Και μένα θα το χύσει στο κατόφλι. Που έλεγε και ο κύριο Στρατούλη, θα θυμάμαι καλά, ότι στο κατόφλι τη Βουλή έρθει να το καταστρέψει. Επειδή λοιπόν τα πράγματα αυτά είναι ανυπόστατα και το είδαμε και την προηγούμενη περίοδο, είναι καλό να είμαστε περισσότερο προσγειωμένοι και ειλικρινεί στου πολίτε. Α, αφήσουμε την κοινωνία. Αν λοιπόν εσεί παίζετε ένα σχέδιο κρυφό για να συνεργαστείτε αύριο το μεθαύριο, τάχαμε σε μια τέτοια θεωρία πάνω συμφωνία για να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιο έντονο να το πείτε δημόσια παρά να το βάζετε κρυφά. Κρυφά σχέδια μακριά από εμάς. Η δευτέρα πλάνη χειρίζεται τις πρώτες. Ναι. Λοιπόν, και το ερώτημα στον κύριο Αβγενάκη. Ακόμη και αν η διαφορά είναι 6 μονάδες, θα προτείνεστε στο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητική συνεργασία? Κοιτάξτε, η εικόνα, η δημοσκοπική, τουλάχιστον μέχρι χθες το μεσημέρι που είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε μια σύσκεψη βρισκόμενο στο κόμμα. Η τάση και η συμπεριφορά του κόσμου δείχνει καταρχήν μια ενίσχυση σε αυτό το ενωτικό μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, που ομολογουμένως έχει κάνει μια κίνηση προς το κέντρο, το οποίο εμένα τουλάχιστον και πολλούς άλλους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως αν ήκαν ή όχι στη Νέα Δημοκρατία, μας βρίσκει πιο ζεστούς, έτσι νιώθουμε πιο οικεία στο λόγο τους, στις θέσεις, φυσικά σε μια παράταξη η οποία
με αφετηρία το κέντρο κινείται προς δεξιά, με μια υπευθυνότητα και μια σοβαρότητα και μια ειλικρίνεια, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη δύναμη. Τώρα, πώς θα είναι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι δεύτερο κόμμα, δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι που αυτή τη στιγμή αδυνατούν. Μάλιστα. Ακόμα και οι έμπειροι πλέον δημοσκόποι έχουν φάει δύο κόκκινες κάρτες στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Κορυφαίο το δημοψήφισμα. Να κάνουν μια πρόβλεψη. Όμως, ανεξαρτήτου εκλογικής διαφοράς, η πρόταση ο πλευράς Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει διατυπωθεί από τον πρόεδρο μας, τον Βαγγέλη Μημαράκη, και θα επαναδιατυπωθεί, θα υποθεί εκ νέου στην έκθεση της Σαλονίκης στο Σαββατοκύριακο, είναι αυτό που λέει η ολόκληρη κοινωνία. Λέει η κοινωνία, συνεργαστείτε, βάλτε πλάτη, ενώσετε δυνάμεις για να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια. Αυτό λοιπόν είναι η Νέα Δημοκρατία. Καλούμε λοιπόν. Ο καθένας από τη θέση του. Ο κ. Μιλιάρης το είπε ανάποδα από όλους σας. Εγώ είπα τρίτη δύναμη λαϊκή ενότητα για τον πρώτο τόπο. Τι θέλω να επισημάνω. Η προτροπή του Καμένου στον Τσίπρα να γράφει με το δεξί. Ένας αριστερόχειρας όταν πάει να γράψει με το δεξί κάνει καρικατούρες. Το ίδιο κινδυνεύει να πάρει. Πέρασα μετά το λέτε που είμαι αριστερόχειρας. Το ίδιο. Έχω υποφέρει από δάσκαλο να γράψω με το δεξί. Έχω πάει με πίτσα στο χέρι. Το ίδιο κινδυνεύει να πάρει η Νέα Δημοκρατία αν προσπαθήσει να γράψει κεντροαριστερά. Άρα ο καθένας από τις πολιτικές του θέσεις, χωρίς μεταλλάξεις και μεταμορφισμούς, μπορεί να προσφέρει. Με τη δικιά πάντως, του θέλω να σας ευχαριστήσω. Η συνεργασία την προηγούμενη περίοδο. Κύριε Βιεννάκη, είμαι με την τότε. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε εσά να συνεργαστούμε, ούτε τον Τσίπρα και τον Δεξιά. Γι' αυτό και νωρίτερα είπα ότι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και νωρίτερα σε θεσμικά ζητήματα. Δεν μπορεί να πάρει τώρα θέση. Αξιωματική αντιπολίτευση, λαϊκή ενότητα. Σας ευχαριστώ για την ποιότητα τη συζήτηση και συμφωνώ στο κομμάτι που ανέφερε ο κύριος Γκεγκέρογλου. Μπορεί να είναι ευρηματικό σποτ, αλλά για του αριστερόχειρου. Είναι αρνητικό σποτ, διότι οι αριστερόχειρες τα παλιά χρόνια ιδίως έχουν υποφέρει με τη βίτσα στο χέρι για να γράφουν με το καλό χέρι το δεξί.